σκουπίδια, εγκατάλειψη και ένα μεγάλο γιατί σε έναν χώρο που κάποτε έσφιζε από ζωή. Ο λόγος για το πάρκο Βαρδαξία στην Αλικαρνασσό, το οποίο έχει αφαιθεί στην τύχη του. Παίζουμε στους δρόμους και θέλουμε πίσω το πάρκο, γιατί εδώ πέρα έχει γίνει σκουπιδότοπο. Δεν μπορούμε να παίξουμε καθόλου και αναγκαζόμαστε και παίζουμε στους δρόμους που είναι επικίνδυνο. Πήρανε τις κούνιες και έχει καταντήσει το πάρκο Βαρδαξή, το ωραιότερο πάρκο της Καρνασού και το μεγαλύτερο, χωματερή σκουπιδιών, ναρκωμανών λόγω του ότι δεν υπάρχουν φώτα πουθενά. Όλα τα δέντρα εδώ είναι ξεραμένα και αρρωστημένα. Αγανάκτηση, θέλουμε το πάρκο μας πίσω για τα παιδιά μας. Αναγκαζόμαστε και πάμε τα παιδιά μας στην πλατεία του Αγίου Νικολάου για να παίξουν με κίνδυνο τη ζωή τους εκεί, γιατί δεν υπάρχει τίποτα να ασχοληθούν παρά μόνο τα μάρμαρα. Θέλω να ακουστεί η φωνή μας σε κάθε αρμόδιο. Να επιστρέψουν οι κούνιες πίσω. Δεν γίνεται τόσο πολύ καιρό ένα κεντρικό πάρκο της Αλικαρνασσού και να έχει αφαιθεί στην τύχη του. Από φωτισμό, από καθαριότητα και πολλά άλλα. Να ξέρετε ότι μέχρι πριν λίγο καιρό υπήρχαν γυμνά καλώδια εδώ που υπήρχε φόβος να χτυπήσει κάποιο παιδί. Με φόντο αυτές τις εικόνες, δημότες καλούν τη Δημοτική Αρχή Ηρακλείου να διαμορφώσει τον επίμαχο χώρο σε πάρκο με την τοποθέτηση παιχνιδιών και όχι μόνο. Πού το βλέπετε το πάρκο? Έχει καταντήσει η Αλικαρνασσό, που είναι χρυσορυχείο η Αλικαρνασσό, αλλά τη βλέπουν μόνο σαν χρυσορυχείο, τίποτα άλλο. Ντρέπομαι. Ντρέπομαι για αυτούς που ψηφίσαμε να μας εκπροσωπούνε και όμως δεν κάνουν τίποτα. Λοιπόν, εγώ έχω μια εγγονή, είναι 5-6 χρονών. Αναγκάζομαι την πάω στην Όαση. Γιατί έχουν αξιοποιήσει την Όαση? Το πάρκο Γεωργιάδη, γιατί? Η κόρη μου είναι απέναντι. Και σηκώνεται και πάνε στην Αλάνα, κάτω εκεί. Και παίζουν τα παιδιά στην Αλάνα. Γιατί? Η Δημοτική Αρχή, ειδικά και ο κύριος Λαμπρινός, ο ίδιος, μπορεί να είναι αυτά γνωστά του, δεν ξέρω. Να κοιτάξει τι θα κάνει. Δεν γίνεται να μην υπάρχει πάρκο. Δεν γίνεται να μην υπάρχουν κούνιες να παίζουν τα παιδιά, να βλέπετε αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή εδώ. Ας ξεκινήσουμε μια απλή ερώτηση. Τι θέλει ένας δημότης από τη Δημοτική Αρχή και από τους εκλεγμένους αρμόδιους? Θέλει καθαρούς και σωστούς δρόμους. Θέλει καθαρά, να υπάρχει καθαριότητα στην πόλη του και θέλει και πάρκα σωστά να παίζουν τα παιδιά, τα εγγόνια και να περνά το χρόνο τους. Πείτε μου εσείς από αυτό εδώ που βλέπετε, τι από τα τρία τα προηγούμενα συμβαίνει. Πρόκειται για εικόνες που υποβαθμίζουν, όπως λένε, την ποιότητα ζωής τους, με το Γιάννη Ανασασάκη να δηλώνει ότι ο χώρος έχει ήδη μελετηθεί για την αποκατάστασή του, ωστόσο να μένουν τη χρηματοδότηση του έργου από το Υπουργείο Εσωτερικών. Και θα προβούμε στη δημοπράτηση του σχετικού έργου, με την υλοποίηση βέβαια να παραπέμπεται στο 2022, γιατί χρειάζονται οπωσδήποτε κάποιοι μήνες και για να φτάσουμε σε σύμβαση, αλλά και για να υλοποιηθεί το έργο. Λίγο υπομονή. Συνιστώ ακόμα στους δημότες. Υπάρχουν παιδικές χαρές σε παρακείμενες θέσεις.